10% διόλου ευκαταβρώνει το ποσοστό. Έχει αυξηθεί η τάση για πλαστική χειρουργική αλλά και οι επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής στους άνδρες, παρακαλώ πολύ, φέτος. Και ένα 5% έχουν αυξηθεί οι πλαστικές επεμβάσεις γενικότερα, στο σύνολο. Παρόλο που οι περισσότεροι θα πιστεύαμε ότι λόγω κρίσης ενδεχομένως αυτές οι δραστηριότητες πολυτελείας θα έχουν μειωθεί. Σήμερα είναι κοντά μας ο πλαστικός χειρουργός, ο κύριος Γιάννης Λιαπάκης, για να μας διευκρινίσει ή όχι τα ποσοστά της έρευνας. 10% είναι πολλά, κύριε Λιαπάκη. Έτσι ακριβώς, είστε πολύ σωστά ενημερωμένοι. Και ο λόγος είναι, νομίζω ότι παγκοσμίως έχει έρθει η ανάκαμψη της οικονομίας. Στην Ελλάδα νομίζω θα τη δούμε, αν όχι του χρόνου, νομίζω τα επόμενα χρόνια, σίγουρα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχει βελτιωθεί και η ψυχολογία του κόσμου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί και οι επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής και ο απόλυτος αριθμός, αλλά και αυτή η καλή διάθεση, όπως το λέμε, έτσι το λένε στην Αμερική, η διάθεση δηλαδή για να καταναλώνει, ναι, σε βάση περιπτώσει. 10% είναι πολύ για τους άνδρες. Είναι πολύ. Ο κυριότερος λόγος. Για τους Ανατολίτες Έλληνες, δηλαδή. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα, γι' αυτό. Ναι, έτσι ακριβώς. Ο λόγος, πιστεύω, άλλος ένας λόγος που έχουν αυξηθεί τα ποσοστά στο ανδρικό φύλλο είναι ότι γίνεται και πιο ανταγωνιστικό το περιβάλλον της εργασίας. Δηλαδή, όλοι θέλουν να έχουν στη δουλειά τους ένα νέο, ωραίο, ο οποίος έχει χρόνια μπροστά του για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δουλειάς. Για τον λόγο αυτό έχουν αυξηθεί οι επεμβάσεις στους άντρες και γενικότερα υπάρχει μια μεγάλη αύξηση και στους εφήβους, θα έλεγα. Ήθελα επίσης να πω ότι η νούμερο 2 και η νούμερο 3 χώρα στον κόσμο σε απόλυτο αριθμό πλαστικών χειρουργικών επεμβάσεων είναι η Κίνα και η Ινδία. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι η τάση, η διάθεση του κόσμου για να κάνει πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις αυξάνεται παγκοσμίως. Δηλαδή ήρθε για να μείνει η πλαστική χειρουργική. Είναι νέα ειδικότητα, ωστόσο από τη δεκαετία του 80 και μετά, θα έλεγα, είναι τόσο παλιά όσο και ο άνθρωπος. Και ο λόγος είναι ότι. Έχω διαβάσει και έτσι είναι, από όσο γνωρίζω, ότι οι πρώτες επεμβάσεις έγιναν στην Ινδία, επεμβάσεις ρινοπλαστικής, πιο πριν στην αρχαία Αίγυπτο. Η αρχαία Αιγύπτη κάνανε επεμβάσεις προκειμένου να μην αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά των βασιλιάδων τους που τους στάβανε, με σκοπό να ταξιδεύουν στους αιώνες και να μένουν αναλύοντα τα χαρακτηριστικά τους. Είναι λοιπόν τόσο παλιά όσο είναι και ο άνθρωπος και αυξάνεται συνέχεια. Για πάμε τώρα στην Ελλάδα του σήμερα. Ένας Έλληνας, λοιπόν, μάλλον ένας πενηντάρης, ας πούμε, απολυμμένος, γιατί είναι μια κατάσταση που δυστυχώς τη ζούμε σήμερα. Έρχεται και σας λέει, σας έχει τύχει καταρχάς να έρθει να σου πει κάποιος 50 χρονών ότι σε παρακαλώ φτιάξε μου τη μύτη ή τα μάτια ή τα βλέφαρα γιατί τα χάσα τη δουλειά μου και ενδεχομένως φταίει και αυτό? Δεν είναι ευτυχώς τόσο συχνό στην Ελλάδα αυτό το οποίο περιγράφουμε, ακόμη τουλάχιστον, και δεν νομίζω ότι θα είναι τα ποσοστά της ανεργίας όσο στις βορειοανατολικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή στη Νέα Υόρκη, στη Βοστόνη. Αυτό το βλέπεις κατά κόρον. Ίσως γιατί από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε, από τη Wall Street. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν καριέρες 30 χρόνια βρέθηκαν κάποια στιγμή στον δρόμο. Στην Ελλάδα έχει τύχει, και εγώ και άλλοι συναδελφοί μου βεβαίως, να δούμε ανθρώπους στο ιατρείο οι οποίοι είναι άνεργοι. Κοπέλες ή αγόρια, συνήθως μέχρι 35. Εκεί είναι, νομίζω, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, 25 με 35. Η πιο παραγωγική δύναμη, ναι. Δυστυχώς, αλλά νομίζω ότι και αυτά τα παιδιά το βρίσκουν το δρόμο τους σιγά-σιγά. Σε αυτά τα παιδιά, σε αυτούς τους ανθρώπους, νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου και εγώ έχουμε ευαισθησία. Προσπαθούμε να τους κάνουμε αυτό το οποίο χρειάζονται προκειμένου να αισθάνονται καλύτερα. Τι σας ζητάνε περισσότερο συχνά οι άντρες, ας το βάλουμε στους άντρες, έτσι το. Ναι, αυτό που ζητάνε περισσότερο οι άντρες που ενδιαφέρονται, τουλάχιστον ρωτάνε ή κάνουν, είναι η εμφυτεύση μαλλιών, είναι οι λιποαναρροφήσεις για το σωσίβιο που όλοι, όλοι έχουμε εδώ πέρα στη Μεσόγειο. Καθώς επίσης και οι ρινοπλαστικές, δηλαδή οι επεμβάσεις για τη διόρθωση της μύτης. Αυτές είναι ως επιτοπλίστων οι περισσότερες επεμβάσεις στους άντρες, αλλά. Κατά καιρούς με έχουν ενοχλήσει, δηλαδή έχουν έρθει στο ιατρείο για οποιοδήποτε λόγο. Από facelift μέχρι οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανένας. Οι άνδρες στην Ελλάδα έχουν αυτή την πολύ γνωστή αρχαιοελληνική γαμψή μύτη. Είναι αυτό, ας πούμε, το πρόβλημα? Ναι, κοιτάξτε, τα πρότυπα της ομορφιάς είναι διαφορετικά, νομίζω, από εποχή σε εποχή και από χώρα σε χώρα. Ναι. Δηλαδή στη Γαλλία θυμάμαι ότι αυτό το οποίο ζητούσαν ήταν μια ελληνική μύτη. Η οποία ελληνική μύτη, αν έχει δει κάποιος τα αρχαιοελληνικά αγάλματα, είναι, όπως λέμε, clear cut. Δηλαδή είναι μια μύτη η οποία είναι ευθεία. Εδώ στην Ελλάδα ζητάνε γαλλική μύτη.
Δηλαδή μία μύτη η οποία η κορυφή της μύτης θα είναι λίγο πιο ψηλά σε σχέση με την υπόλοιπη μύτη. Τελικά όμως νομίζω ότι το ιδανικό θα είναι κάτι να κάνει κάποιος που ταιριάζει στο πρόσωπο και στο σώμα του. Ναι. Αυτό και όχι τι είναι στη μόδα. Γιατί η μόδα έρχεται και παρέρχεται, το πρόσωπο όμως και το σώμα μας θα μείνει. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να αλλάζει η μόδα ανάλογα με τη χρονιά, δηλαδή φέτος να είναι ας πούμε της μύτης της γαλλικής και τη χρόνου της μύτης ελβετικής? Όχι, αλλά είναι τα πρότυπα της μόδας τέτοια. Δηλαδή αν κοιτάξει κανένας δεκαετία του 20 ήταν η γυναίκα πάρα πολύ αδύνατη. Αυτό ήταν το πρότυπο της ομορφιάς, ίσως γιατί το Παρίσι ήταν η σημερινή Νέα Υόρκη. Σήμερα που οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η νούμερο ένα χώρα στον κόσμο, οι Αμερικάνες γενικώς είναι πιο εύσωμες. Οπότε το πρότυπο της ομορφιάς είναι γυναίκες πιο εύσωμες με μεγάλα στήθη. Υπάρχει κάποιο πρότυπο ας πούμε του μεσογειακού άνδρα ή του άνδρα Σκανδιναβού ή του άνδρα Γερμανού που προτιμάται γενικώς στην πλαστική χειρουργική, δηλαδή υπάρχει κάποιο πρότυπο που θέλουμε να γίνουμε σαν και αυτό ή σαν το άλλο? Νομίζω ότι το πρότυπο της ομορφιάς, ειδικά στις χώρες της Μεσογείου, είναι αυτό το οποίο βλέπετε καθημερινά στις διαφημίσεις. Ναι. Ένας άντρας ο οποίος είναι λιωκαμένος, χτισμένος, με πολλά μαλλιά και πολύ γυμνασμένος. Αυτό είναι το οποίο, ή εν πάση περιπτώσει αθλητικός, αυτό είναι το πρότυπο της ομορφιάς που κυριαρχεί, θα έλεγα, στις μεσογειακές χώρες. Όσο πιο πάνω ανεβαίνουμε, είναι πιο ξανθοί οι άντρες, άρα και τα πρότυπα είναι λίγο πιο ανοιχτά, να το έλεγα. Υπάρχει κάποιο ποσοστό, ξέρουμε κάποια ποσοστά, ας πούμε, ποιοι άντρες Ευρωπαίοι κάνουν περισσότερο πλαστικές? Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα έλεγα ότι οι νούμερο ένα χώρες στην Ευρώπη σε απόλυτο αριθμό πλαστικών χειρουργικών επεμβάσεων είναι οι μεσογειακές, δηλαδή η Ιταλία. Ιταλία, σίγουρα, νομίζω ότι είναι η νούμερο ένα χώρα στην Ευρώπη και ο λόγος είναι ότι έχουν απενεχοποιηθεί. Mm-hmm. Βλέπετε ότι ο πρωθυπουργός τους, ο Μπερλουσκόνη, βγήκε και είπε, και μάλιστα το έδειξε, ότι έχει κάνει ο άνθρωπος και facelift, έχει κάνει και εμφύτευση μαλλιών, με αποτέλεσμα να βλέπει κανένας το μέσο Ιταλό με φρενίτιδα. Από όσο τυχαίνει να γνωρίζω όταν πηγαίνω στην Ιταλία σε συνέδρια, έχουν τεράστια απήχηση επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής σε άντρες. Είναι το πρότυπο για του Λατίνου εραστή ίσως. Αλλά και στην Ελλάδα δεν πάμε πίσω, όπως επίσης και στην Ισπανία και στη Γαλλία. Mm-hmm. Απλά στη Γαλλία είναι λίγο πιο συντηρητικοί οι άντρες. Στην Ιταλία τους αρέσει να δοκιμάζουν και καινούργια πράγματα, όπως επίσης και στην εμφάνισή τους, στο σώμα τους, στο πρόσωπό τους. Στην Ισπανία περίπου όπως εμείς. Και τελικά το ερώτημα είναι, εσείς βλέπετε ότι οι γυναίκες έλκονται περισσότερο από τους άνδρες οι οποίοι έχουν κάνει πλαστική? Γιατί φαντάζομαι ότι εκτός από τον οικονομικό ανταγωνιστικό παράγοντα, ποιος άλλος θα είναι ο δεύτερος? Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι άντρες καταξιώνονται δυστυχώς ή ευτυχώς κοινωνικά μέσα από τη δουλειά τους. Δηλαδή, από το επάγγελμά τους. Ένας άντρας επιτυχημένος επαγγελματικά, καλός ή κακός, είναι και ωραίος. Δηλαδή, το έχω συζητήσει και με φίλες μου και με ασθενείς στο ιατρείο. Νομίζω ότι οι γυναίκες ψάχνουν διαφορετικά πράγματα από ό,τι ψάχνουν οι άντρες στο αντίθετο φύλο. Ένας άντρας λοιπόν όταν είναι καταξιωμένος επαγγελματικά, νομίζω ότι τραβάει το αντίθετο φύλο. Ενώ αντίθετα μία γυναίκα καταξιώνεται και ίσως και μέσα από την οικογένεια, λιγότερο μέσα από την επαγγελματική της ζωή, και έχει αυτή τη διάθεση, τη θέληση να είναι πάντα όμορφη. Και είναι και ωραίο να ρωτήσετε εμένα σαν άντρα να βλέπω μία ωραία γυναίκα, μία περιποιημένη γυναίκα. Και το αντίστοιχο νομίζω ότι είναι ωραίο σε έναν άντρα, να είναι πάντα περιποιημένος, φρεσκοξυρισμένος, να φοράει ωραία ρούχα. Αυτό είναι μια ανάγκη έμφυτη και δεν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την πλαστική χειρουργία, έχει να κάνει με τον άνθρωπο και νομίζω ότι είναι καλό. Πάντως το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί οι χειρουργικές επεμβάσεις σε περίοδο κρίσης σημαίνει ότι μάλλον δεν ακουμπάει ιδιαίτερα έτσι, την τσέπη του κάθε Έλληνα, ας πούμε. Αυτό είναι μια απάντηση δηλαδή, σε όσους... Έχει κάποια χρήματα στην άκρη για να επενδύσει ενώ πάνω του. Βεβαίως. Εγώ νομίζω ότι η κρίση δεν ήρθε για να μείνει, ήρθε για να φύγει. Και καλό είναι όλοι να κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας, να δούμε που φταίμε, να προσπαθήσουμε να γίνουμε λίγο καλύτεροι στη δουλειά μας και σαν άνθρωποι γενικότερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα ότι η πλαστική χειρουργία, αυτό είναι και μια απάντηση σε όσους νομίζουν ότι είναι μια υπόθεση ακριβή. Νομίζω ότι η πλαστική χειρουργία απευθύνεται στο μέσο άνθρωπο. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Αν κάτι μας ενοχλεί ή μας απασχολεί, να επισκεφτούμε έναν ειδικό προκειμένου να λύσουμε το πρόβλημά μας. Και είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει να αλλάξουμε και τη διάθεσή μας στο καλύτερο. Να αισθανθούμε λίγο καλύτερα με τον εαυτό μας και επομένως και με τους άλλους. Και κάπως έτσι λοιπόν αισιόδοξα θα κλείσουμε και τη σημερινή μας συζήτηση εδώ με τον κύριο Γιάννη Λιαβάκη. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Να είστε καλά.